Νεκρό, με τραύμα στο κεφάλι και έχοντα δίπλα του το υπηρεσιακό του περίστροφο, βρέθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου από τη μητέρα του. Ένα 53χρονο αρχιφύλακα που υπηρετούσε στο πρώτο τμήμα συνοριακή φύλαξη του φιλιάτε. Το τραγικό συμβάν έγινε γνωστό το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, όταν η μητέρα του αρχιφύλακα, λίγο μετά τι 11, τον επισκέφθηκε στο σπίτι που διέμενε μόνο του στην παραμυθιά. Όταν μπήκε σε αυτό, η μητέρα του είδε το γιο τη μέσα σε μία λίμνη αίματο, έχοντα δίπλα του το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η προανάκριση από την υποδιεύθυνση ασφαλεία Ιγουμενίτσα θα φωτίσει τι πτυχέ τη τραγωδία. Δεν φαίνεται όμω από τα πρώτα στοιχεία να προκύπτουν ίχνη εγκληματική ενέργεια. Ο αρχιφύλακας ήταν διαζευγμένο και πατέρα δύο παιδιών. Πρωτοφανέ, τουλάχιστον στο μεταξύ, χαρακτηρίζεται το περιστατικό παράνομη μεταφορά αλλοδαπών που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα εισόδου και παραμονή στη χώρα με ασθενοφόρο. Κι όμω, αυτό έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν αστυνομικοί του τμήματο Αλλοδαπών τη Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Ιγουμενίτσα συνέλαβαν μετά από έλεγχο δύο ημεδαπού, οδηγό και συνοδηγό αντίστοιχα σε ασθενοφόρο ιδιωτική εταιρεία, σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών. Ο έλεγχο έγινε το μεσημέρι, στο σταθμό διοδίων τη εγνατία Οδού στην Τύρια, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στο πίσω μέρο του ασθενοφόρου επέβαιναν δύο αλλοδαποί. Που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων εισόδου και παραμονή στη χώρα. Το όχημα, όπω και πέντε κινητά τηλέφωνα, κατασχέθηκαν ενώ προανάκριση ενεργεί το τμήμα αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Υγουμενίτσα.